είναι ακόμα ένα νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο, όπως και τα άλλα νομοθετικά πλαίσια που προηγήθηκαν, είναι της λογικής βλέποντας και κάνοντας. Τρεις μήνες από την αρχή της καραντίνας και από όταν μπήκε στη ζωή μας αυτό το λεγόμενο τηλεεργασία, ήταν κάτι πρωτόγνωρο στις εργασιακές σχέσεις. Εμείς είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι προσβάλλεται και, και δημιουργούν πολλά πράγματα η εργασία αυτού του είδους. Γιατί φοβόμασταν ότι το ωράριο σίγουρα δεν θα τηρώταν, ότι οι εργαζόμενοι θα χάνανε περισσότερο, θα δουλεύανε στην τελική περισσότερο από ό,τι θα δουλεύανε στο κανονικό του 8ωρο μέσα στο σπίτι. Ήρθε τώρα αυτός ο νόμος και να μας επιβεβαιώσει, να επιβεβαιώσει του φόβου μας ουσιαστικά που είχαμε εκφράσει πριν τρεις μήνες στην αρχή της καραντίνας. Φόβους, ωράριο, απώλεια εισοδήματος, εργασιακές σχέσεις, έτσι όπως μπορεί κάποια στιγμή να πάνε διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό το τελευταίο που ακούσατε να λέει ο κύριος Πεπόνης, ότι δηλαδή εδώ αλλάζουν άρδιν τα πράγματα και δεν έχουν να κάνουν πια με τον εργασιακό χώρο, αλλά και το χώρο μέσα στο σπίτι σου. Μεταφέρεις τη δουλειά μέσα στο σπίτι σου. Το πόσο αλλάζει η δική σου καθημερινότητα, η ζωή σου, είναι κάτι που σας προβληματίζει? Το έχετε σκεφτεί αυτό? Το σπίτι μας, η εστία μας είναι κάτι ιερό, όπως είπε ο Μανώλης πολύ σωστά και συμφωνώ απόλυτα. Σε αυτό το πράγμα τώρα πρέπει να μπουν κάποια πλαίσια στο πώς θα εργάζεται κάποιος από το σπίτι, με τι κανόνες και με τι μεθόδους, τέλος πάντων. Ας πούμε, υπήρχε και ένα άλλο ερωτηματικό, ότι που έρχεται τώρα αυτός ο νόμος να το, να το καλύψει. Στο θέμα της υποδομής που έχει στο σπίτι ο καθένας, ούτως ώστε να ανταπεξέλθει στις εργασιακές του ανάγκες. Αυτή την υποδομή ποιος θα την επομιστεί? Το θεσμικό πλαίσιο λέει κάλυψη του κόστους εξοπλισμού από τον εργοδότη. Είναι σε μία από τις βασικές κατευθυντήριες αρχές αυτού του πλαισίου. Ωραία, ήταν λοιπόν ένα ερωτηματικό το οποίο είχε μείνει αναπάντητο. Ποιος θα ήταν υπεύθυνος για τον εξοπλισμό αυτών? Ο εργαζόμενος, δηλαδή θα έπρεπε κάποιος εργαζόμενος να βάλει ένα υπολογιστή ούτως ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στην εργασία του. Να καταλάβω λοιπόν, κύριε Λιολάκη, ότι το ίντερνετ, ας πούμε, που θα χρειαστεί, θα ήταν η γραμμή οικιακή, θα ήταν επαγγελματική? Καταλαβαίνουμε ότι οι δυνατότητες περιορίζονται από το σπίτι. Βέβαια, ξαναλέω και πάλι ότι ήταν ένα μέτρο το οποίο πάρθηκε σε δύσκολες καταστάσεις. Αλλά έπρεπε από τότε να μπουν κάποια πλαίσια ούτως ώστε να λειτουργήσει. Καλωρικά πάρα ποτέ. Είναι τώρα να το δούμε. Λέτε λοιπόν ότι να το αφήσουμε να προχωρήσει, αυτό ουσιαστικά λέτε, ας προχωρήσει και μακάρι και στην πράξη να υιοθετηθούν όλα αυτά τα οποία προβλέπονται μέσα στις αρχές του, ναι? Μακάρι να μην υπήρχαν αυτές οι δυσκολίες και το θέμα της πανδημίας και να μην χρειαζόταν καν να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει στις συνθήκες που ζούμε να εξελισσόμαστε και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σύμφωνα με τις δυνατότητες μας στους καιρούς. Ας είναι λοιπόν, ας μπει τώρα αυτό το πλαίσιο, να το δούμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι καθυστερημένο, ήρθε καθυστερημένα, αλλά καλό αργά παρά ποτέ.